Και πάμε, Νικολέτα, στην αγωνιστική δράση των αυτοκινήτων την Κυριακή. Έκτη, λοιπόν, ανάβαση Βραχασίου. 29 οδηγοί, κύριε Πουλάκη, θα ανάψουν τις μηχανές. Έναν αγώνα που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα, θα λέγαμε, από τους κριτικούς οδηγούς και όχι μόνο. Είναι η κατά σειρά έκτη ανάβαση ομαλού. Όντως υπάρχει, ναι, συγγνώμη. Θα ακολουθήσει, κύριε. Θα ακολουθήσει, μάλλον. Σωστά, οπότε. Η έκτη ανάβαση Βραχασίου, λοιπόν, είναι γεγονός. Θα διεξαχθεί την Κυριακή σε μονοήμερος αγώνας. Είναι καινοτομία για τον ΑΟ Κρήτης. Συνήθως είναι διήμεροι αυτοί οι αγώνες, οπότε εμείς το κάνουμε μονοήμερο. Θα ξεκινήσουν τα αγωνιστικά αυτοκίνητα 10.30 το πρωί να κάνουν 3 δοκιμαστικά περάσματα, χρόνο μετρημένα. Και στις 2 το μεσημέρι θα ξεκινήσει ο αγώνας με 2 περάσματα. Χρονομετρημένα, αλλά σε ρυθμούς αγώνα κανονικά, ώστε να δεχτεί ο νικητής σε κάθε κλάση. Αρκετά τα αυτοκίνητα που θα τρέξουν στον αγώνα. 29 πληρώματα. Οδηγεί ικανοποιητικός αριθμός. Είναι ικανοποιητικός αριθμός για την εποχή που διανύουμε. Είναι μια χαρά αριθμός για τοπικό αγώνα. Πολύ σωστά. Πρόκειται, λοιπόν, για το δεύτερο γύρο του κυπέλου αναβάσεων Νοτίου Ελλάδος, που σημαίνει ότι έχει και βαθμολογικό ενδιαφέρον ο συγκεκριμένος. Έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, γιατί προσμετρά στο κύπελο Νοτίου Ελλάδος. Δεν έχουμε κάποια συμμετοχή από την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι ο αγώνας δεν θα είναι ανταγωνιστικός. Σίγουρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Άλλωστε, οι κριτικοί οδηγοί έχουν δείξει και σε όλους τους προηγούμενους αγώνες και ιδιαίτερα στα τελευταία χρόνια την αξία τους. Σύση Βραχάση, λοιπόν, η διαδρομή, έτσι δεν είπαμε, 2 η ώρα το μεσημέρι. Υπάρχει κάτι άλλο σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά που θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος? Ο κόσμος θα πρέπει να γνωρίζει ότι ο δρόμος θα κλείσει μία ώρα πριν την εκκίνηση των αγωνιστικών αυτοκινήτων. 10, λοιπόν, 9.30 ξεκινάνε τα αυτοκίνητα. Ο δρόμος θα κλείσει σχεδόν στις 10. Οπότε καλό είναι να βρίσκονται στις θέσεις τους, να δώσουν μεγάλη βάση και προσοχή στις οδηγίες των ανθρώπων της οργάνωσης και στους τροχονόμους και στους αστυνομικούς που θα βρίσκονται στον αγώνα, ώστε να είναι σε σωστά σημεία, να μην έχουν κανένα πρόβλημα να διεξαχθεί ο αγώνας και να απολαύσουν όλοι το θέαμα. Σωστά. Και είναι άλλωστε και αρκετοί οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού που σας ακολουθούν παντού, είναι η αλήθεια. Μας ακολουθούν και ειδικά η ανάβαση Βραχασίου μαζεύει τον περισσότερο κόσμο. Ναι. Ειδικά στο κομμάτι αυτό το γεφυράκι που βλέπουμε και τώρα στις οθόνες μας, το αγαπημένο γεφυράκι, δεν μαζεύεται όλος ο κόσμος. Εκεί ξέρουν άλλωστε, είναι μοιημένος ο κόσμος πλέον σε ό,τι αφορά το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Οπότε ξέρει πού θα πάει, πού θα σταθεί, πού θα έχει καλή οπτική. Έτσι. Σε ό,τι αφορά τον αγώνα. Ποιες κλάσεις συμμετέχουν στον αγώνα αυτό και πού επικεντρώνει το ενδιαφέρον, πού αναμένεται δηλαδή? Κοιτάξτε, να γίνει σε όλες τις κλάσεις αναμένεται έντονος συναγωνισμός. Υπάρχουν αυτοκίνητα σε όλες τις κλάσεις. Υπάρχουν τα μικρά έως 1.600, υπάρχουν τα 1.600 και πάνω και υπάρχουν και τα δίλητρα τα πολύ μεγάλα, τα οποία θα προσφέρουν και το δυνατό το θέαμα. Το μεγάλο. Ναι, έχει αυτοκίνητα σε όλες τις κλάσεις πολύ δυνατά και θα γίνουν πολύ δυνατές μάχες. Δηλαδή θα υπάρχει θέαμα για όλο τον κόσμο άφθονο, πλούσιο. Μάλιστα, οπότε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται ο αγώνας. Κύριε Πουλάκη, τα τελευταία χρόνια τα πληρώματα της Κρήτης με την παρουσία τους και σε πανελλήνιο επίπεδο έχουν ανεβάσει τον πήχη πολύ ψηλά. Θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο για τους κριτικούς οδηγούς. Οι κριτικοί οδηγοί έχουν πολύ υψηλό δείχτη αγωνιστικής παρουσίας. Έτσι. Όπου συμμετέχουν στην Ελλάδα έχουμε αποτελέσματα στις τρεις πρώτες θέσεις του βάθρου σε όλες τις κλάσεις. Αυτό πάει να πει ότι είμαστε ανταγωνιστικοί για όλη την Ελλάδα και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να πρωταγωνιστούμε σε όλη την Ελλάδα οι κριτικοί οδηγοί. Και είδαμε άλλωστε και το πλήρωμα του Αναπολιωτάκη πέρσι να κατακτά το πρωτάθλημα. Να ευχηθούμε και φέτος να έχουμε ανάλογη παρουσία σε ό,τι αφορά το Πανελλήνιο. Να ευχηθούμε και εμείς, γιατί είμαστε και μέλη του Συμβουλίου, οπότε είναι δικός μας άνθρωπος. Να ευχηθούμε να το κάνει και φέτος. Έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι εκτός από πρόεδρος είστε και αγωνιζόμενος. Είμαι και αγωνιζόμενος. Οπότε μπορείτε να κατανοήσετε ακόμη καλύτερα τους οδηγούς. Μπορώ να κατανοήσω και τους οδηγούς και τις ανάγκες και τις ανάγκες των θεατών, γιατί υπήρξε και θεατής. Σωστό και αυτό. Είμαι και διοργανωτής, οπότε γνωρίζω από όλες τις πλευρές τον αγώνα. Μιλήστε μας έτσι λίγο και γι' αυτό σας το ρόλο του αγωνιζομένου. Τρέχετε αρκετά χρόνια. Τρέχω από το 2005 ενεργά, χωρίς να χάνω αγώνες. Παλιότερα συμμετείχα σε αγώνες, όχι ράλι, άλλους αγώνες που γινόταν αθλοπαιδείες, λέγονται δεξιοτεχνείς τα λοιπά, αλλά από το 2005 και μετά είμαι ενεργός οδηγός ράλι μέχρι και σήμερα. Και ο συνοδηγός σας, να κάνω μια αναφορά και στο όνομά του. Ο σημερινός συνοδηγός είναι ο Γιώργος Οπουλάκης. Συνονόματος, είναι συγγενής μου και θα κάνουμε τον επόμενο αγώνα περίπου το Σεπτέμβρη
στη διαδρομή Κεράσια, Πρινιάς μάλλον. Mm-hmm. Οπότε ο επόμενος αγώνας σε ό,τι αφορά τον ΑΟΚ είναι αυτός ο αγώνας, τα Κεράσια. Ναι. Στην παρούσα φάση πάντως να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει την Κυριακή. Βεβαίως. Να παρακολουθεί την ανάβαση Βραχασίου. Θέλετε να κάνετε μια αναφορά και σε αυτούς οι οποίοι Βεβαίως. Στηρίζουν την διοργάνωση, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι χωρίς τη στήριξη κάποιων ανθρώπων δεν είναι εύκολο να υπάρξουν τέτοιες διοργανώσεις. Και η αλήθεια είναι ότι ο ΑΟΚ τα τελευταία χρόνια κάνει μια αξιέπαινη προσπάθεια. Έχει επιστρέψει η έγκλη του παρελθόντος σε ό,τι αφορά τις διάφορες διοργανώσεις και πραγματικά αξίζεται όλη τα εύσημα για την προσπάθειά σας αυτή. Να είστε καλά. Υπάρχουν από πίσω αφανείς ήρωες που διοργανώνουμε έναν αγώνα. Δεν είναι αυτό που βλέπετε εσείς μόνο την Κυριακή το πρωί. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος πίσω από αυτό, ο οποίος τρέχει μήνες πριν για 2-3 ώρες αγώνα. Σωστά. Έτσι, να μην ξεχάσουμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε τους μεγάλους χορηγούς του αγώνα που είναι η εταιρεία λιπαντικών RS200 και ο αντιπρόσωπός της ο Μπανταλάης ο Μιχάλης, το καφέ Staff στην Αντιστάσεως και τα καταστήματα Θέλω Καφέ, είναι η μεγάλη χορηγή του αγώνα και επίσης οι υποστηριχτές του αγώνα είναι η εταιρεία πυροσβεστικών Καμπακάς, η εταιρεία Ζαρός, η ANEC Blue Star Ferries, είναι η Creta Interclinic για την παραχώρηση του ασθενοφόρου για τον αγώνα, η εταιρεία EcoProcat και να πούμε τέλος πολύ ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Όμιλο Crete TV για την συμπαράσταση του σε κάθε αγώνα, σε βέβαια. Αφορά την επικοινωνία. Την ελληνική αστυνομία, τον Ερυθρό Σταυρό και την πυροσβεστική υπηρεσία. Σύμπραξη δυνάμεων λοιπόν προκειμένου. Βεβαίως. Να τα αν καταφέρουμε. Δεν είμαστε μια γροθιά, δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πολύ σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε αναφορικά με τον αγώνα, κάτι που θα πρέπει ενδεχομένως ο κόσμος να γνωρίζει. Το σίγουρο είναι ότι θα έχει πολύ θέαμα η συγκεκριμένη ανάβαση. Σίγουρα πολύ θέαμα. Μπορεί ο κόσμος να βρίσκεται και πιο νωρίς από την διεξαγωγή του αγώνα, στον χώρο των πιτς, ο οποίος θα μπορεί να δει τα αυτοκίνητα από πολύ κοντά. Θα τα ετοιμάζουν οι μηχανικοί. Θα μπορεί να μπει μέσα, να φωτογραφηθεί, να τα δει από πολύ κοντά τέλος πάντων. Και μετά να προχωρήσει πιο πάνω που θα είναι ο χώρος εκείνης για να δει αγώνα. Και αύριο είναι ο τεχνικός έλεγχος. Έτσι? Αύριο είναι ο τεχνικός έλεγχος στις εγκαταστάσεις του Φανοπίας Τρίγκος στο δρόμο προς Μαλάδες, το απόγευμα. Μόνο για τα πληρώματα όμως που είναι από το Ηράκλειο. Α, μάλιστα. Γιατί στην αρχή είπαμε ότι κάνουμε μια καινοτομία, κάνουμε τον αγώνα μονοήμερο, ενώ είναι διήμερος, για να μπορέσουν και οι θεατές να το απολαύσουν σε μία μέρα όλο, παρά να έρχονται δύο μέρες εκεί στον ίδιο χώρο. Σωστά. Και οι αγωνιζόμενοι που είναι εκτός Κρήτης να έρθουν να κάνουν τον αγώνα και δόξα τον Θεό να φύγουν πίσω. Έτσι, έτσι, έτσι. Πάνω απ' όλα να υπάρχει ασφάλεια και γι' αυτό φροντίζετε άλλωστε με όλα τα μέσα που διαθέτεται. Να καλέσουμε λοιπόν τον κόσμο. Κυριακή, 2 η ώρα ξεκινάει ο αγώνας. Από τις 10 το πρωί θα ξεκινήσουν τα δοκιμαστικά. Έτσι. Θα έχει και καλό καιρό. Νομίζω, Νικολέτα, αρκετός κόσμος θα βρεθεί έτσι, στην περιοχή Σύση Βραχάση για να παρακολουθήσει τη διοργάνωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.